θέλεις να έχεις πει. Κύριος Παξικέφτης, το θυμάσαι. Για ένα διάστημα μεγάλο. 3-4 χρόνια. Ζούσα σε μια βαθιά ησυχία. Τελείως απομονωμένος. Τι έκανες? Προσευχόμουν. Προσευχόσουν. Μάζευα ποτήρια από τα τραπεζάκια στο πάρκο που δούλευα. Τα πήγαινα στην κουζίνα, τα έπλαινα. Τα πιάνα τις γυάλινες καμπύλες του ποτηριών. Τις έτρεπα με το σφουγγάρι. Ξέπλανα κάτω από τη βρύση μέσα στην κόκκινη λεκάνη. Όλα αυτά σε απόλυτη σιωπή. Ώρες πολλές. Καθημερινά τα χέρια μου ήταν μέσα στο νερό και τις σαπουνάδες. Δεν άκουγα τη μουσική που έπαιζε. Δεν άκουγα τις ομιλίες των χαμώνων. Τις νύχτες γύριζα αργά στο σπίτι με το στρώμα. Ένα άδειο παλιό σπίτι με ένα στρώμα μόνο. Τότε προσευχόμουν. Τι σε είχε πιάσει? Απελπισία ήταν, ευλάβεια ήταν. Την πρώτη νύχτα. Έλα να μιλήσουμε, να πούμε ιστορίες. Να μιλάμε και να κοιταζόμαστε στα χείλη. Ναι. Σε χρειάζεται κάποιες στιγμές. Θα ήταν καλά, αν μ' αγαπούσες κι αν είχες διάθεση, να παίρνετε λίγο χρόνο μαζί, στο σπίτι. Μπορώ να σου μεταφράσω κάτι να φας ή να αγοράσω μια κινέζικα, να ακούσουμε μουσική ή να σ' αφήσω ήσυχο μέσα στο σπίτι μου και εγώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο μέσα στο σπίτι μου. Τι λες? Έχεις πάει στα κανιά. Στο βράδυ. Θα δω στο σύνδεσμο σου. Θα μπω και θα κολλήσω σαν στρίδι μέσα στο σπίτι. Με τα έπιπλα τα κολλημένα σαν στρίδια μέσα στο σπίτι. Βράχια κολλημένα σαν στρίδια στις πλάσεις. Στρίδια κολλημένα στους δράκους της πλάσης. Έτσι κι εγώ, θα έρθω! Έχεις δει το σκοτάδι μέσα σου? Δεν ξέρω τι εννοείς. Εσύ? Είναι ένα μέρος που πηγαίνω με τη φαντασία μου. Σκοτεινό. Κλειστό και ήσυχο. Εκεί. Σκέφτομαι τη μητέρα μου. Έχει χάσει τις αισθήσεις της και κάθεται εκείνη, γυμνή, μέσα στο κόκκινο νερό. Είναι μικρή, μέσα στην πανιέρα, στο μπάνιο. Δεν είναι ο δικός της ο μηδενισμός ή η κατάθλιψή της που με απασχολεί. Τη σκέφτομαι λίγο και έπειτα την ξεχνώ. Έχω τις δικές μου ανάγκες. Δεν ξέρω γιατί στέκω όλα αυτά. Κι εγώ σε πω πράγματα γίνονται. Παλεύουμε.